Ο νους άρχισε το φετινό καλοκαίρι όσον αφορά την τουριστική εισρωή προς την Κύπρο. Για πρώτη φορά μετά από 33 μήνες αβεβαιότητας και πολλαπλών προκλήσεων λόγω της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία, η κίνηση στα δύο αεροδρόμια της Κύπρου τον Ιούνιο ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Hermes Airports, το μήνα που μας πέρασε ο συνολικός αριθμός των αναχωρούντων και αφυκνούμενων επιβατών ανήλθε στους 650.519 στο αεροδρόμιο Λάρνακας και στους 358.550 στο αεροδρόμιο Πάφου, με τον μέσο όρο πληρότητας των αεροσκαφών να αγγίζει το 87%. Στις πρώτες θέσεις των χωρών από τις οποίες κατέφτασαν οι περισσότεροι ταξιδιώτες βρίσκονται η Μεγάλη Βρετανία, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Γερμανία και η Πολωνία. Στο μεταξύ, με το δεξί μπήκε και ο Ιούλιος για τον τουρισμό. Ο αριθμός των επισκεπτών που δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στη χώρα μας όλο και μεγαλώνει, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να καταγράφουν αύξηση. Στην ελεύθερη περιοχή αμοχώστου να είναι γύρω στο 55% με 60% και λίγο πιο πάνω την επαρχία Πάφου. Η Λεμεσός και η Λάρνακα κινούνται και αυτές στα επίπεδα της ελεύθερης περιοχής αμοχώστου. Οι ξενοδόχοι πάντως συνεχίζουν να κρατούν μικρό καλάθι, εκφράζοντας όμως αισιοδοξία ότι η φετινή τουριστική σεζόν θα είναι καλύτερη από την περσινή. Φαίνεται με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, τις κρατήσεις αλλά και τις προγραμματισμένες πτήσεις, ότι ο Ιούλιος θα κυλήσει καλύτερα από τον Ιούνιο και ευελπιστούμε το ίδιο και ο Αύγουστος εν συγκρίση με τον Ιούλιο. Παράλληλα, ικανοποιητικές κρίνει από την πλευρά του ο Υφυπουργός Τουρισμού τις τουριστικές αφίξεις του πρώτου πενταμήνου, αφού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, αυτές ανήλθαν γύρω στο 75% σε σχέση με το 2019. Όλα αυτά την ώρα που συνεχίζεται η χαοτική κατάσταση στα διεθνή αεροδρόμια λόγω της έλλειψης προσωπικού και των απεργιακών κινητοποιήσεων. Με τον Σάββα Περδίο να υπογραμμίζει πως ο αριθμός των πτήσεων που επηρεάζονται στην Κύπρο είναι μικρότερος σε σχέση με άλλες χώρες. Το θετικό είναι ότι μιλάμε για δεκάδες πτήσεις και όχι εκατοντάδες ή χιλιάδες, όπως είναι για άλλους προορισμούς. Δεν είναι σε τέτοιο ποσοστό οι ακυρώσεις που μας κάνουν να ανησυχούμε. Προτρέποντας ωστόσο το επιβατικό κοινό να αποφύγει, εάν είναι δυνατό, τα ταξίδια τον Ιούλιο και Αύγουστο.